Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Εμπόλεμη Ζώνη. Απόψε ανοίγουμε τον τρίτο κύκλο της σειράς του Μέγκα με ένα ντοκιμαντέρ για τη μεγαλύτερη φυσική καταστροφή που έπληξε τις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 100 χρόνια, τον τυφώνα Κατρίνα. Οι Άγιοι της Νέας Ορλεάνης είναι ένα οδηπορικό στις πληγήσεις περιοχές μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων που επέζησαν από το φωνικό κυκλώνα και την κυβερνητική ολιγορία. Η τραγωδία της Μητρόπολης του Αμερικανικού Νότου είναι αυτό που πολλοί αποκάλεσαν το μαύρο τσουνάμι. Any people are being rescued and brought to the dome, the Superdome, so the dome population is growing. When an angel Gabriel, I don't want to die right there. They got old lady over there right now, dead in the chair. People are dying. We're starving out here. When the angel Gabriel, then they hear to come, people jumping, killing themselves. They raping kids. It's going home. We got lucky. We got to steal from each other so we can survive and feed our children. There was a guy when we were up on the bridge. He walked past us with his chest slashed open. And I told him the first son of a bitch that crossed that gate, I'd kill. Would you like to be evacuated? No, sir. Why is that, sir? Why not? I'm not leaving my house. Our unit alone, as of today, we have evacuated 782 people. We've gotten over 100 people out since, you know, I've been doing it just my sixth day now. But for every one you get out, there's 20 that won't get out. I just hope my kid's not dead, man. I don't have housing. I don't have nowhere to stay. My baby needs clothes. I need clothes myself. Όπως βλέπετε εδώ δεξιά μας, έχει σπάσει το φράγμα, περίπου 500 μέτρα. Είναι ένα από τα τρία φράγματα που έπνιξαν την πόλη με το νερό. What are they doing? Has Bush been here? Has Bush come? He drives around in his Air Force One. Give me a tank that he's sending to Iraq so I can get home. But this is a war right here. And it's a war amongst us people. Cause this old earth, I'm proud to call home. Όσοι δεν έζησαν ή δεν επισκέφθηκαν τη Νέα Ορλεάνη πριν τον κυκλώνα, έχασαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια μεγαλειώδη και ζωντανή πόλη, μια αληθινή Μητρόπολη. Με πληθυσμό πάνω από 1.400.000 κατοίκους, από τους οποίους το 70% είναι Αφροαμερικανοί, η πατρίδα του Louis Armstrong και του BB King έγινε πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών που ήθελαν να δουν από κοντά τις περίφημες παρελάσεις του καρναβαλιού Μάρτιν Γκρά, τις κηδείες υπό τους ήχους της τζαζ και να νιώσουν τον παλμό των blues και των gospels. Με ανέμους που ξεπερνούσαν τα 225 χιλιόμετρα την ώρα, ο κυκλώνας Κατρίνα πέρασε από την πολιτεία της Λουιζιάννα στα τέλη του Αυγούστου και άφησε πίσω του εκατοντάδες νεκρούς και χιλιάδες άστεγους. Τις επόμενες ημέρες η Νέα Ορλεάνη θύμιζε σκηνικό από ταινίες καταστροφής του Χόλιγουντ.
άδεια αυτοκινητόδρομοι, συνοικίες ολόκληρες βυθισμένες στο νερό και τη λάσπη, στρατός και αστυνομία να περιπολούν στις γειτονιές. Σου έδιναν περισσότερο την εντύπωση ότι βρίσκεσαι σε μια εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη παρά σε μια γεμάτη χρώμα ιστορική πόλη του Αμερικανικού Νότου. This lake is Lake Pontchartrain. The lake makes a circle almost. That's why they call it the Crescent City, with the Mississippi River and the lake. The Mississippi River is on one side, the lake is on the other side. The levee where the Mississippi is didn't break. The lake levee broke. Water spilled in through that lake. Ο Μάρκος Βίτμαν μένει μόνιμα σε ένα παλιό ξύλινο σπίτι στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης. Εγκατέλειψε την πόλη λίγες ώρες πριν χτυπήσει ο κυκλώνας. Σήμερα, μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, αποφάσισε να επιστρέψει. What keeps happening, and you can see the cars going past me, these cars come in convoys and they come from all over the country. Διασχίζουμε τον I-10, τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο της Λουιζιάννα. Μέχρι και πριν από λίγες μέρες, όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας ήταν γεμάτες αυτοκίνητα που κατευθύνονταν προς τη Νέα Ορλεάνη. Σήμερα, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, ο αυτοκινητόδρομος μετατρέπεται σε λίμνη. Εδώ, ακόμη και οι οδηγοί των ασθενοφόρων είναι αναγκασμένοι να σταματήσουν. Εγκαταλείπουμε τον I-10 για έναν περισσότερο προσπελάσιμο δρόμο. Σχεδόν σε κάθε στροφή όμως, συναντάμε και ένα νέο υδάτινο εμπόδιο. Take that and get on River Road. I think you'll be all right. How are they getting up to Causeway though from here? Is it blocked up there with hoses? Here, follow me. I'll show you. All right, bro. And yes, yeah, we're Hi. Press. You have your press pass? Yeah. Αυτή είναι η μοναδική οδός που οδηγεί στο κέντρο. Στο δρόμο δεν κυκλοφορεί ψυχή. Μια εβδομάδα μετά τον κυκλώνα, η Νέα Ορλεάνη εξακολουθεί να είναι μια πολύ φάντασμα. Οι πρώτοι άνθρωποι που θα συναντήσουμε θα είναι στρατιώτες των ειδικών δυνάμεων. Hey fellas, we got a helicopter coming in like really shortly, so you might not want to stand there. Η ομάδα του στρατού αναζητά νεκρούς και επιζώντες σε σπίτια και δημόσια κτίρια. Στο τέλος, σημαδεύουμε σπρέι τα σημεία που έχουν ελέγξει. It's a symbol from FEMA that lets us know that that area has been cleared, the date, and then by who cleared it, that sort of thing. Θα χρειαστούμε περισσότερο από μια ώρα για να φτάσουμε στο επιχειρηματικό κέντρο της πόλης. Η περίφημη Canal Street με τους ουρανοξύστες και την τουριστική γαλλική συνοικία εξακολουθεί να είναι πλημμυρισμένη. Η στάθμη του νερού αναγκάζει τα σωστικά συνεργεία να μετακινούνται με σκάφη ειδικά για τους βάλτους της Λουιζιάννα. Τα επεισόδια με συμμορίες και οι ανταλλαγές πυροβολισμών τις πρώτες ημέρες μετά τον κυκλώνα επιβάλλουν στους διασώστες τη συνοδεία ένοπλων φρουρών. Η γενέτειρα της Τζαζ έχει μετατραπεί σε εμπόλεμη ζώνη. Αστυνομικοί, καθολογοί σερίφηδες, άνδρες του FBI, εθνοφρουρά και ειδικές δυνάμεις ουσιαστικά έχουν καταλάβει τη Νέα Ορλεάνη. Τα δεκάδες ελικόπτερα απλά συμπληρώνουν το σκηνικό του παραλόγου στην καρδιά μιας αμερικανικής μεγαλούπολης. Στις περιοχές κοντά στη λίμνη Pontchartrain μας λένε ότι το νερό φτάνει ακόμα και τα 3 μέτρα. Οδηγούμε στη Veteran Street, όταν πέφτουμε πάνω σε ένα από τα πολλά μπλόκα του στρατού. Good, how are you? Hi. We're with the press. We're coming through if we can to get some shots of some people and hopefully get on a boat. All right. Well, the water is actually about 200 yards from here. It's right there. Ο δρόμος καταλήγει στο νερό. Από εδώ ξεκινούν όλες οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Η FEMA, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών, έχει επιστρατεύσει βάρκες, ταχύπλοα, ακόμη και jet ski για να προσεγγίσει τα πλημμυρισμένα σπίτια. Με ένα σκάφος εθελοντών της Λουιζιάννα, εισβάλλουμε στον υδάτινο κόσμο της Νέας Ορλεάνης. Έχω περάσει 10 μέρες από το καταστροφικό χτύπημα του τυφώνα Κατρίνα στον Αμερικανικό Νότο και η Νέα Ορλεάνη παραμένει μια πόλη βυθισμένη κάτω από τόνους νερού και λάσπης. Σε αυτήν εδώ την περιοχή, το ύψος του νερού κυμαίνεται από το 1 μέτρο μέχρι και τα 4 μέτρα.
Κινούμαστε με βάρκα στους δρόμους που κάποτε περνούσαν τα αυτοκίνητα. I've gotten over 100 people out since, you know, I've been doing it just my sixth day now. And for every one you get out, there's 20 that won't get out. Ο Πολ Άντριους οδηγεί το ταχύπλο ανάμεσα στα δέντρα και τις πινακίδες στον δρόμο. Are you sure that there are no people inside the house? There's no way you can be sure, but by the smell, I'll tell you no. Yeah, if they've been there a couple of days, you'll smell it bad. So are they clearing dead bodies out right now? They are getting the ones out that are in the water right now and the ones that are search and rescue that are getting out of attics. Με τη βάρκα των εθελοντών φτάνουμε σε ένα από τα αντλιοστάσια της περιοχής. This is one of the pumping stations that didn't work. Why? Because they were built to be operated by men and men weren't here. Ο σταθμός άντλησης των υδάτων σε περίπτωση πλημμύρας βρίσκεται εδώ από τη δεκαετία του 60. Έχει χτιστεί στο ίδιο επίπεδο με τα υπόλοιπα σπίτια της περιοχής. Όταν έσπασαν τα φράγματα της λίμνης, οι αντλίες γρήγορα καλύφθηκαν από το νερό. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξάγει τις τελευταίες 10 ημέρες το μηχανικό του Αμερικανικού στρατού. Ελικόπτερα Σινούκ, όπως αυτό εδώ πίσω, μεταφέρουν καθημερινά περισσότερους από 1.000 σάκους με άμμο που ο καθένας ζυγίζει 2 τόνους στα σημεία εκείνα της πόλης όπου τα φράγματα έχουν υποχωρήσει. Είμαστε ακριβώς εδώ που έσπασε το φράγμα. Είναι ένα από τα 3 φράγματα που έπνιξαν την πόλη με το νερό. Ο Σάκης Χαλαστάρας είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Ορλεάνης και γνωρίζει καλά την περιοχή. Ο δήμαρχος της περιφέρειας, του Τζέφρι Πάρους, που μένουμε εδώ, μίλησε πραγματικά με πολύ σκληρή γλώσσα. Είπε όποιος θα μείνει εδώ πέρα. Θα πεθάνει, ναι, σωστά. Και είναι θέμα ζωής και θάνατος, έτσι απλά. These buildings used to be built, or they were originally built to put the black workers that worked in the French Quarter, which is only 3 blocks to your left. So the black workers lived in these buildings and they became what they call in America as projects. Projects is low income housing. I would say that these buildings to your right here are 95% black. Where y'all from? Greece. Greece? Yeah. Wow. What about you? I'm from the city here. I'm from this neighborhood. Σε αυτόν τον έρημο δρόμο που πριν από τον κυκλώνα παραμόνευαν οι πιο άγριες συμμορίες της Νέας Ορλεάνης, συναντήσαμε τον νεαρό Mike Brown. And me and my girlfriend and my two dogs, we tried to make it to the Superdome, but we avoided all of that. We stayed up on the bridge right through here, right here, for about 3 nights, because we heard gunshots all day and night up there. Have you seen other people in your neighborhood? Well, there's still some people in the neighborhood, yes. Yeah. I walked upon a dead body this morning. This is for my girlfriend to let her know everything's okay. Where did you find the flowers? Right down the street at a hotel. These are hibiscus. I'm a landscaper. And the hibiscus tree is leaning over the fence. It's still alive. And I thought I'd just pick these for her to try to brighten up some. You guys are really from Greece? Ο Μάικ προσφέρθηκε να μας δείξει τη γειτονιά και το σπίτι που είναι το καταφυγιό του. And if you notice, we got lucky. A lot of trees didn't fall on houses through here. They did fall. There's a great big one up the street that's completely uprooted. But it seemed like they had minds of their own, that they didn't fall into houses and destroy houses. That's a good sign. Στο δρόμο, ο νεαρός θα ανακαλύψει ότι δεν είναι ο μόνος που αποφάσισε να μείνει σε αυτή τη γειτονιά. Hi, Mr. Roy. That's Mike. How you doing this morning? Still here, they ain't got no flags out. My baby's been terrorized by the hell of these floated water. Don't smoke them. Don't smoke them. Do not smoke them if they float in water. No, I found them sitting up on a ledge. I think there's just a little rainwater. No. Ο κύριος Leroy Hartley ήταν βοηθός του Σερίφη, πρώην ειδικός σύμβουλος του εισαγγελέα και σήμερα δικαστής στο ανώτατο δικαστήριο. Oh, a camel! One in a light. I'll have one too. Well, y'all want to come in, y'all welcome. You can view the whole neighborhood from my porch practically. Με το σκύλο του, μια καραμπίνα και ένα δίκανο,
βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι από τη μέρα που χτύπησε ο κυκλώνας. Are you safe now inside there? Oh yeah, Mr. Royce. I've been safe inside here, son. I wish I had as much water and food as I got ammunition. Yes, sir. As I told the commander at 82nd, I've never fired first in my life, and no one has ever fired at me. It's live to talk about it. Ο κύριος Χάρτλεϊ δεν είναι ο μοναδικός που αρνείται πεισματικά να εγκαταλείψει την πόλη. Οι αρχές εκτιμούν ότι περισσότεροι από 300 άνθρωποι επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. We can get you a ride, get you to the shelter, and everything is taken care of for you. Because if you're here, there's not much here for you to live on. And it's hard for you to get around. Ο αστυνομικός με τη μαύρη στολή, το Αλέξη Σφαιρογυλαίκο και τα δυο εννιάρια πιστόλια στη ζώνη, προσπαθεί να πείσει αυτόν τον ηλικιωμένο άνδρα να εγκαταλείψει το σπίτι του και να τον ακολουθήσει. So, why don't you think about it for just a little bit, okay? I gotta think about it for a while. Which house do you live in? Right here. Old house. Αποστολή των αστυνομικών είναι να ενημερώσουν τους ανθρώπους που έμειναν πίσω ότι η κυβέρνηση τους παρέχει στέγη, νερό και τρόφιμα. Η εντολή του Δημάρχου, ωστόσο, είναι σαφής. Όλοι οι κάτοικοι της Νέας Ορλεάνης πρέπει υποχρεωτικά να εγκαταλείψουν την πόλη. What's the story with this gentleman here? Well, he lives here and he doesn't want to leave necessarily. And he gave me at least a positive sign that he said he would think about it because one has to think about their own survival, about getting food and water and the necessary things in life. And right now there's not much in this entire area where they can get to, even like a grocery store or a pharmacy or something. Do you think you're going to stick it out or you want to go somewhere? I mean, could you go somewhere? I don't want to go nowhere. Why? Why are you not leaving? Why don't you go? Why don't want to leave? Because it's nothing safer than my house. Are you afraid to leave your house behind? I am. Is your family here? No, they're going to. You satisfied from well, the help I'm not you're getting? I'm not satisfied. From the help you're getting? From the help I'm getting, I'm satisfied. And then, I can't run from debt no way. None of us can run from debt. So anything gonna happen, it's gonna happen. We do not use the force to move people, but we provide the service for them. Αστυνομία και στρατός υποστηρίζουν ότι δεν απομακρύνουν κανέναν με τη βία από το σπίτι του. Ο κύριος Χάρτλεϊ όμως έχει διαφορετική εντύπωση. They hit that house over there. I think the one that said fuck Bronco and FEMA on that side of the street over there. That's the one you ought to get a good picture of. Yeah, that's a good picture. That's the one you ought to get a picture of. They literally drove those people out. They wrestled that man down over. He don't speak any good English. He had no weapon. They grabbed his little wife, jumped the fence, grabbed her through. I watched them through binoculars, and I want to lie about it. They don't force people out of their houses. That was force. Yeah, there was some force through here. I saw him jump on a guy. I dare some son of a bitch to stand up and call me a liar. We'll meet right out here in a field of iron, and he can choose his weapon. And I'll from be swords to blades. They're saying that they're doing that because they want you to be safe. Bullshit. They put goddamn us in danger. Bullshit. Let me tell you what the mayor did. The mayor flew to Baton Rouge in the middle of this goddamn hurricane. And left us. He had a meeting in Baton Rouge, in a hotel room, okay? And never came back. With people from Chicago and other places. You know what they discussed? They finally were going to be able to tear down these small houses and consolidate the lots. That's right. That's right. And that's why he wants everybody out, so his people can ride around and decide what property they want, just like the fucking Victor Scaro's people did in 1965. Ο δικαστής είναι ένας γραφικός Αμερικανός στον άκρο. Η παροιμία όμως λέει ότι από ανθρώπους σαν κι αυτόν μαθαίνει την αλήθεια. Ο κύριος Χάρτλεϊ, μέσα από την υπερβολή του, πιστεύει ότι οι συνοικίες των φτωχών θα γίνουν οικόπεδα και η γη θα ξαναμοιραστεί. Αυτός είναι ίσως ο κυριότερος λόγος που τον αναγκάζει να μένει ταμπουρωμένος στο σπίτι του. They came here and told my mother and my brother they would drag her out of here. I finally had to tell my mother to leave. She left me that flag and this shotgun. And I told them the first son of a bitch that crossed that gate I'd kill. Tasha! Watch your step. How do you pass the night? We listen to the radio and talk and have a little drink, a little something to eat. This particular neighborhood and this particular area is a very historic neighborhood, very historic, very beautiful, wonderful people, white and black. Aren't you afraid that somebody's gonna come and...
Actually, my biggest fear right now, I hate to say it, is the NOPD because of the trauma that they've been through. Is anybody armed? No, we don't know what we got. Το χάος και η αναρχία που ακολούθησε τον κυκλώνα Κατρίνα έφερε στη Νέα Ορλεάνη το στρατιωτικό νόμο. Μέσα σε μια εβδομάδα είχαν αναπτυχθεί στην πόλη περισσότεροι από 40.000 άνδρες του στρατού, της αστυνομίας και της εθνοφρουράς. Η αντιμετώπιση της κατάστασης που προκλήθηκε από μια φυσική καταστροφή πήρε γρήγορα τη μορφή μιας περισσότερο πολεμικής παρά ανθρωπιστικής επιχείρησης. Hello, how are you? Very fine, how are you? Fine, honored to serve America and help the community of New Orleans. That's what the California Army National Guard is all about. I'm Chaplain James F. Lindsay, and we love America, and we support our president, our hero, George W. Bush. God bless you. Κυκλωμένη από το υδάτινο στοιχείο, η Νέα Ορλεάνη στεκόταν ανοχήρωτη μπροστά στην επερχόμενη απειλή. Η εντολή εκένωσης της πόλης δόθηκε μόλις 24 ώρες πριν χτυπήσει ο κυκλώνας. Σχεδόν 100.000 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην πόλη. Όταν τα φράγματα υποχώρησαν, τα ορμητικά νερά εισέβαλαν στους δρόμους και πλημμύρισαν τα σπίτια. Επί πέντε μέρες, οι χιλιάδες αποκλεισμένοι λαιλατούσαν μαγαζιά για να βρουν τροφή και νερό, στηβάζονταν σαν τα ζώα σε δύο πρόχειρα καταφύγια και περίμεναν απελπισμένοι τη βοήθεια της κυβέρνησης που παρακολουθούσε παράλυτη μια τραγωδία σε εξέλιξη. Εύλογα θα σκεφτόταν κανείς ότι αυτές οι σκηνές εκτυλίσσονται στην Αφρική ύστερα από μια μεγάλη φυσική καταστροφή, αν ανάμεσα στο πλήθος δεν υπήρχαν λευκοί. Η Νέα Ορλεάνη είναι μια πόλη κυκλωμένη από το υδάτινο στοιχείο. Απ' τη μια η λίμνη Ponsend Drain, από την άλλη ο ποταμός Μισισιπής. Τα σπίτια βρίσκονται κατά μέσο όρο 2,5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της λίμνης και 5,5 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του ποταμού. Λίγες ώρες μετά το χτύπημα του κυκλώνα, το νερό της λίμνης ξεχύθηκε στις κατοικημένες περιοχές. That's the velocities and the direction of the wind. That wind grabs water and pushes it and piles it up against anything that sticks out. Anytime you have overtopping, 48 ώρες πριν το χτύπημα του κυκλώνα, ο ωκεανολόγος Paul Kemp και οι συνεργάτες του βλέπουν στην οθόνη του υπολογιστή τη μεγαλύτερη απειλή των τελευταίων 100 ετών. Η Κατρίνα, μια τροπική καταιγίδα που γεννήθηκε στις Βερμούδες, βρίσκεται και κινείται στον κόλπο του Μεξικού με τη μορφή ενός κυκλώνα 5 της κλίμακας Saffir-Simpson. Οι επιστήμονες ειδοποιούν τις αρχές. Every person is hereby ordered to immediately evacuate the city of New Orleans, or if no other alternative is available, to immediately move to one of the facilities within the city that will be designated as a refuge of last resort. I urge all citizens to put their own safety and the safety of their families first by moving to safe ground. Μέχρι την 29η Αυγούστου, σχεδόν 1 εκατομμύριο άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τη Νέα Ορλεάνη. Περίπου 100.000 παρέμειναν. Κάποιοι γιατί δεν πήραν στα σοβαρά την απειλή της φύσης. Άλλοι γιατί απλά δεν ήθελαν να αφήσουν τα σπίτια τους. Οι περισσότεροι όμως έμειναν στο έλεος της Κατρίνα γιατί ήταν φτωχοί, γιατί δεν είχαν τα μέσα για να φύγουν από την πόλη, γιατί δεν είχαν πουθενά άλλου να πάνε.
what it's like in downtown New Orleans right now. It is just after 8:20 in the morning Eastern time, and stuff is flying down the street. These are the hurricane force winds. It's just like the wind was just like how they said 180 miles. Yeah, it was going pretty fast. There, you know, see shit flying around all in the morning. You can see in the model that these areas, as the water rises, they go on, they disappear. Το νερό σε ορισμένες περιοχές θα φτάσει μέχρι τις στέγες των σπιτιών. 9.000 άνθρωποι βρίσκονται ήδη στο Superdome, το μεγάλο κλειστό στάδιο που λειτουργούσε ως το μοναδικό καταφύγιο της πόλης. Εκείνες τις ώρες, ο πρόεδρος Bush τρώει τούρτα γενεθλίων με τον γερουσιαστή McCain στην Αριζόνα και παίζει γκολφ στη Νότια Καλιφόρνια. The carpet started turning black. All of a sudden at the door, the water just started pouring through. I realized the water was coming up and I realized where the break was only because I was on the stupid cell phone talking to someone right at the break. And he said, he was on the phone, he says, oh my God, there's 3 feet of water in the street already. And I said, get out now. There's a break, it has to be a break in the levee. Couldn't come up the bed. And it's not quite clear when it happened, but we have breaches in both of these canals over here. Mm-hmm. So if you think about New Orleans like a ship, you know, it was springing leaks everywhere. Like about 5:30 Tuesday evening, they told us we only had 15 minutes to get out of the city, and the water was coming so fast it looked like a tidal wave or something like that. Την ώρα που η Νέα Ορλεάνη πνίγεται, ο πρόεδρος Bush επιστρέφει στο εξωγικό του, στο Τέξας. Έχει μόλις εκφωνήσει ένα λόγο σε ναυτική βάση στο Σαν Ντιέγκο. This morning our hearts and prayers are with our fellow citizens along the Gulf Coast who have suffered so much from Hurricane Katrina. Μέσα σε 24 ώρες η Μητρόπολη του Αμερικανικού Νότου γίνεται η Νέα Ατλαντίδα. Το 80% της πόλης καλύπτεται από το νερό. Το ρεύμα και οι τηλεφωνικές επικοινωνίες έχουν διακοπεί. Υπάρχουν νεκροί, αλλά και χιλιάδες εγκλωβισμένοι. Η πόλη βρίσκεται αποκλεισμένη από το νερό. Μόνο ελικόπτερα μπορούν να προσεγγίσουν τα σπίτια. Τα σωστικά συνεργεία, ακολουθώντας το σχέδιο εκένωσης, έχουν απομακρυνθεί δεκάδες μίλια έξω από την Ορλεάνη και είναι αδύνατο να επιστρέψουν. Many people are being rescued and brought to the dorm, the Superdome, so the dome population is growing. They do not have the facilities to accommodate the people who are there. Everywhere you see nothing but nastiness, trash everywhere, the stain. It smell like ass, guts, locker room, whatever. In the bathroom, oh man. The floors in the bathroom, the fucking where you wash your hands at, everything shit is smelling nasty. Nasty ass toilet paper everywhere. It's stinking, ain't no fucking water, you hear me? You had to fight to get water. You know what I'm saying? We see like the sky boxes. We see people going all up and down. We taking it from them. Το κλειστό στάδιο και το συνεδριακό κέντρο μοιάζουν με κλουβιά, γεμάτα άγρια πεινασμένα ζώα. Χιλιάδες μένουν χωρίς νερό και τρόφιμα. Βοήθεια δεν έρχεται από πουθενά. Σύντομα η κατάσταση θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. We had a Superdome with 30,000 people. We had a convention center approaching 25,000 people. We had no communication system, low ammunition, no food, no clothes, no vehicles, and no transportation. Η αστυνομία προσπαθεί με κάθε τρόπο να επιβάλλει την τάξη. Ανάμεσα στο πλήθος βρίσκονται μέλη συμμοριών, κοινοί κακοποιοί και δολοφόνοι.
Like, the only time the police really came in there was like when they heard gunshots or something. Like, people were running around there with guns, shooting at each other and everything. Like you had to like get your little corner and like protect your family. Το 1 τρίτο των αστυνομικών της Νέας Ορλεάνης δηλώνει παραίτηση μέσα στις πρώτες ώρες. Δύο αστυνομικοί αυτοκτονούν. I mean, just imagine not knowing where your family at, losing everything you have, being shot at, not having food, not having water. It was a very difficult situation to deal with. Η Εθνοφρουρά προτάσει τα όπλα την ώρα που η αγανάκτηση του κόσμου κορυφώνεται. Well, they had one dude took an army dude gun, you know what I'm saying? Because this army dude was just like so just negative, all the way just negative attitude. Older dude, older than me, you know what I'm saying? They wrestling for his gun. He got his gun. He shot it. They running around looking for him. Yeah, shot that motherfucker. Ο πρόεδρος Bush διακόπτει τις διακοπές του στο Τέξας και δηλώνει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με τη χειρότερη φυσική καταστροφή στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η περιοχή κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Η Νέα Ορλεάνη μετατρέπεται σε ζούγκλα. There was a guy when we were up on the bridge. He walked past us with his chest slashed open. Me and my girlfriend were sitting next to each other smoking a cigarette, talking, and he told me, he said, man, don't bring your girlfriend in the Superdome. This is what they're doing to people. Then they hear the coming people jumping, killing themselves. They raping kids. We beating motherfuckers for trying to rape kids. Oh, yeah. We running behind this motherfucker, you heard me? Like, let her go, just drop her. Motherfucker kept going. Somebody in front of him seen that? Clipped him. Dude was on the floor. Bitch, motherfucker, we gonna rape somebody, huh? Motherfucker should rape you. That's what we stomping them saying this shit, you hear me? Ο πρόεδρος Bush διατάζει την επιτάχυνση της διαδικασίας για την αποστολή προμηθειών και στρατού. Η FEMA, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, υποστηρίζει ότι 40.000 άτομα σπέβδουν στην περιοχή. Η βοήθεια όμως καθυστερεί. Η οργή του Δημάρχου είναι τόσο μεγάλη, ώστε η περίφημη αμερικανική πολιτική ορθότητα στον δημόσιο λόγο πηγαίνει περίπατο. I don't want to see anybody do any more goddamn press conferences. Don't tell me 40,000 people are coming here. They're not here. It's too doggone late. Now get off your asses and let's do something. And let's fix the biggest goddamn crisis in the history of this country. People are dying. We're starving out here. You got a three-week-old infant out here. How is a three-week-old infant gonna be able to survive out here with no milk, no water? I don't want to die like this. We ain't got nothing. Yeah. We gotta steal from each other so we can survive and feed our children. Had to go get food and water. So we got food and water. You know how we had to go do it. Ο Τζέφρι είναι ένας από τους σκοτεινούς ήρωες αυτής της τραγωδίας. Παραδέχεται ότι έκλεψε τρόφιμα και έδιρε κάποιον για να του πάρει ένα μπουκάλι νερό. Όταν τον συναντήσαμε δεν είχε ιδέα που βρίσκονταν η γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά του. Κατά τη διάρκεια του κυκλώνα ανέλαβε να φροντίσει τα ανήψια και τα ξαδέρφια του. Συνολικά 9 παιδιά. I had to make sure that I got tired of hearing I'm hungry, I'm thirsty. I was hungry and thirsty myself. Like if you didn't really like go break like loot a store or nothing and get no food or nothing, you like you was gonna starve in there. Like you didn't rob nobody in there who had food, you like gonna really starve in there. Ο William κυκλοφορούσε στο συνεδριακό κέντρο με τρία πιστόλια. Χρειάστηκε να κλέψει ένα αυτοκίνητο για να φύγει από την πόλη. Μπροστά στα μάτια του σκότωσαν μια γυναίκα για ένα κοτόπουλο. The lady and her family down there, they was eating chicken. I don't know where they got it from. They was eating chicken and some dudes ran up on them and the lady refused to give up her chicken and they killed them. Hour by hour, the situation on the ground is improving. Yet the enormity of the task requires more resources and more troops.
Χρειάστηκαν να περάσουν 5 ημέρες για να ξεκινήσει η μεγαλύτερη επιχείρηση διάσωσης από αέρος στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Superdome και το συνεδριακό κέντρο εκενώνονται. Ο κυκλώνας της ανικανότητας είχε σαρώσει την κυβέρνηση Bush και ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό. Οι τυφώνες θεωρούνται από τα πιο επικίνδυνα φυσικά φαινόμενα για τον άνθρωπο. Πρόκειται για περιοχές χαμηλής βαρομετρικής πίεσης που περιστρέφονται αντίθετα προς τη φορά των δικτών του ρολογιού. Στο κέντρο τους υπάρχει μια περιοχή απόλυτης ηρεμίας που είναι γνωστή ως το μάτι του κυκλώνα. Ξεκινούν καταρχήν ως πολύ μικρά βαρομετρικά χαμηλά απλά. Κινούνται πάνω από ζεστή θάλασσα, απλά βαθαίνουν, πέφτει η πίεση τους και όσο παραμένει η θάλασσα πολύ ζεστή, βαθαίνουν ακόμα περισσότερο. Τα τελευταία χρόνια, μερίδα επιστημόνων συνδέει τους τυφώνες με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση της θερμοκρασίας των πλανήτη. Προϋπόθεση για να δημιουργηθούν όλα αυτά τα φαινόμενα είναι η θερμοκρασία της θάλασσας να ξεπερνά τους 26,5 βαθμούς Κελσίου. Αν για παράδειγμα ανέβει έστω και έναν βαθμό η θερμοκρασία της θάλασσας στις περιοχές όπου αυτά τα φαινόμενα γεννιούνται, έχουν μεγαλύτερη ένταση και όπου χτυπήσουν είναι πιο καταστροφική. Το ερώτημα που διχάζει την επιστημονική κοινότητα είναι αν η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα τον τελευταίο αιώνα έχει κάποια ποσοτική επίδραση στην εμφάνιση των τυφώνων. Μέσα στην τετραετία 1995-1999, οι αμερικανικές ακτές του Ατλαντικού χτυπήθηκαν από 33 τυφώνες, αριθμό που αποτελεί ρεκόρ, χωρίς να συγκαταλέγεται μέσα σε αυτούς ο καταστροφικός τυφώνας Άντριου που έπληξε τη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1992, προκαλώντας ζημιές 27 δισεκατομμυρίων δολάριων. Και αυτό δεν είναι το μόνο ανησυχητικό επιστημονικό έβριμα που μπορεί να σχετίζεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές. Πρόσφατη μελέτη του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ταχύτητα των τυφώνων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αυξηθεί κατά 50% τα τελευταία 50 χρόνια. Δεν έχουν πιστεί οι Αμερικανοί ακόμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πιστεύουν ότι απλά συμβαίνει κάπως χιλιάδες χρόνια. Υπάρχει ένας κύκλος και θέλουν να πιστεύουν, ή μάλλον οι βιομηχανίες τους θέλουν να πιστεύουν, ότι τελικά δεν είναι τόσο ανθρωπογενείς οι παράγοντες αυτοί που δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το 1992, στην παγκόσμια διάσκεψη που έγινε στο Ρίο της Βραζιλίας, το σύνολο σχεδόν των κρατών υπέγραψαν τη Σύμβαση Πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές. Στόχος της Σύμβασης ήταν η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις στο κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην Ιαπωνία, 5 χρόνια αργότερα, καθορίστηκε στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής ένα σημαντικό νομικό εργαλείο γνωστό ως το πρωτόκολλο του Κιώτο. Κεντρικός άξονας του πρωτοκόλλου ήταν οι νομικά κατοχυρωμένες δεσμεύσεις των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών να μειώσουν τις εκπομπές 6 αερίων που σχετίζονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εφαρμόζοντας το πρωτόκολλο του Κιώτο, ο πρόεδρος Bush θα ήταν αναγκασμένος να πιέσει τις μεγάλες βιομηχανίες, αλλά κυρίως να στραφεί ενάντια στα συμφέροντα εκείνων που τον στήριξαν και εξακολουθούν να τον χρηματοδοτούν. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν ανακάλυψε ότι με την εφαρμογή της συνθήκης θα χαθούν 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. As President of the United States, charged with safeguarding the welfare of the American people and American workers, I will not commit our nation to an unsound international treaty
that will throw millions of our citizens out of work. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία και το Καζακστάν είναι οι μόνες χώρες που δεν υπέγραψαν τη σύνθεση. We've been going from house to house in these boats, knocking on windows, being as loud as we can, letting them know, you know, U.S. Army, we're here. If you, please come out if you're in there. Then we mark the buildings, let them know they've been checked. Most of the people were already evacuated before we came here. But we've had some people come up and, you know, didn't know what was going on. We just give them guidance to where to go to seek help. Η περιοχή που βρισκόμαστε ονομάζεται Lake Terrace. Είναι μια γειτονιά στα ανατολικά της Ορλεάνης. Εδώ βρίσκεται και η ελληνική εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου έχουν στρατοπεδεύσει άνδρες της 82ης αερομεταφερόμενης μεραρχίας. Οι Αμερικανοί στρατιώτες με σκάφη όπως αυτό εδώ περιπολούν καθημερινά στην περιοχή και πηγαίνουν ουσιαστικά από σπίτι σε σπίτι για να δουν αν υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος αποκλεισμένος σε αυτή εδώ την περιοχή. You came in with an understanding that these are, you know, patriots and we're here to help them. Well, we're part of the 82nd Airborne Division, which is the division the United States Rapid Deployment Force. We're always on a 18-hour or less recall roster to be able to deploy anywhere in the world. Εγώ είμαι από την Αμερική. Ο πατέρας μου είναι από την Πάτρα και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήρθε εδώ. Ο συνταγματάρχης Άντριου Πάπας είναι ο διοικητής ενός τάγματος αλεξιπλουτιστών. Η μονάδα του Ελληνοαμερικανού αξιωματικού ήταν σε ετοιμότητα από τις παραμονές του κυκλώνα. Έπρεπε να περάσουν όμως περισσότερες από 24 ώρες για να λάβει το πράσινο φως να αναπτυχθεί στην περιοχή. We came in and initially we didn't find anybody. People would not come out of their homes at night. The few that remained, it was pitch black. So we had no contact except really for dogs that had been let loose by their owners that would rove in packs. It was an eerie feeling. Οι Αμερικανοί αλεξιπλουτιστές ήταν ίσως η μοναδική εξαίρεση στις ορδές των πιστολέρων που κατέκλυσαν την πόλη για να προσφέρουν βοήθεια με τα όπλα. Our unit alone, as of today, we have evacuated 782 people. Η περιοχή που βρίσκεται σήμερα η Νέα Ορλεάνη κατοικήθηκε πριν 10.000 χρόνια από Αμερικανούς ηθαγενείς. Η πολιτεία της Λουιζιάννα έγινε κτήση του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου το 1699. Η πόλη ιδρύθηκε το 1718 και έμεινε στην κυριαρχία της Γαλλίας για περισσότερο από έναν αιώνα. Το 1763 η αποικία πέρασε στα χέρια των Ισπανών, αλλά 30 χρόνια αργότερα οι Γάλλοι επέστρεψαν με τον Ναπολέοντα. Ο ίδιος θα πουλήσει την πολιτεία στους Αμερικανούς το 1803 με την περιβόητη εξαγορά της Λουιζιάννα για 15 εκατομμύρια δολάρια εκείνη την εποχή. Σήμερα η καρδιά της πόλης χτυπά στην περίφημη γαλλική συνοικία με τα παραδοσιακά σπίτια, τα σιδερένια μπαλκόνια και τα φημισμένα jazz clubs. Η περιοχή παρέμεινε σχεδόν ανέπαφη από τον κυκλώνα και τις πλημμύρες που ακολούθησαν. Ένα μπαρ μάλιστα έμεινε ανοιχτό ακόμη και κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. It's a community center at this point. It's still a bar, but it's really a very important community center. It's where we can all gather, exchange information, help each other with any problems anybody has. Ο Τζον Χάιμαν είναι ένας από τους θαμώνες του μπαρ John White's. Στις τελευταίες ημέρες η αστυνομία το επισκέπτεται συχνά. Well, we have some problems that supposedly there's still a mandatory evacuation of the whole city. We see absolutely no reason why people that are still here in the French Quarter, and not only the French Quarter, there are other dry areas that are equally in similar condition, uptown, the St. Charles Avenue corridor, Magazine Street.
and there's no reason why we should leave. We're planning on staying just to help rebuild the city. You know, that's like our main thing right now. You know, that's why we're still here. This is our town. We live here. We love it. Okay, thank you. Is there anyone or anything that's going to make you leave? No. Many of us are going to strongly resist being pushed out. My mother almost shot at it with a shotgun, right through this window. Now, when I was a young boy. And I grabbed and I said, Mother, you can't fire in the helicopter. Επιστρέψαμε στο σπίτι του Leroy Hartley για να του φέρουμε τσιγάρο. Από την ημέρα που η αστυνομία απομάκρυνε τη μητέρα του από το σπίτι, είναι αποφασισμένος για όλα. They crossed that gate without my permission. I'll unleash him and start firing. Τις νύχτες ο Αμερικανός δικηγόρος περιμένει έφοδο της αστυνομίας. Κοιμάται με το πιστόλι γεμάτο και ένα μαχαίρι επιβίωσης στο μαξιλάρι. Damn, Buster, we're getting good. Excuse me. They come through with their radio announcement. That's the military. Telling everybody to please go on their porch if they need water or food. And as soon as they pass, then the police pull up. Or the white citizens group, or the black shirts, or brown shirts. I called them a bunch of Nazis the other day. And one put his hand on his gun. I said, I wouldn't do that. Ξαφνικά, στη μέση της συνέντευξης, κάποιος τον φωνάζει να βγει από το σπίτι. That's the first people that's come to see me besides the 82nd Airborne. And they brought me, CNN gave me cold water. Oh, well, that's a good deal. How are you holding up, sir? I'm holding okay for an old infantry officer. Sir, can you do me a favor? Sir? Would you like to be evacuated? No, sir. Why is that, sir? Why not? I'm not leaving my house. I promised my mother I'd stand here with her shotgun and our father's flag. And if the police cross that gate, I hope they got enough firepower. I told them to send a Marine. They better put a whole division. They better have an Abramson with them. This house is going to be real hard to take. Πέντε ημέρες μετά το χτύπημα του κυκλώνα, οι πλημμυροπαθείς της Νέας Ορλεάνης άρχισαν να μεταφέρονται σε ειδικούς καταβλισμούς που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό σε όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Στο πιστό γήπεδο μπάσκετ στην πρωτεύουσα της Λουιζιάννα, τον Baton Rouge, φιλοξενούνται 3.000 άνθρωποι. I don't have housing. I don't have nowhere to stay. My baby needs clothes. I need clothes myself. We didn't make the hurricane came to us. The hurricane did come to us. We need help. Από το ράντζο ενός πρόχειρου καταβλισμού, το αύριο δεν φαντάζει καλύτερο από το σήμερα. Ο Τζον Άλπμαν, βετεράνος του Βιετνάμ, έχασε σχεδόν τα πάντα στον κυκλώνα. The Red Cross has given me the clothes I have. Thank God for that. Okay? Other than that, this is what I have. What you see here, this is what's mine. I talked to my wife like 2 days before the storm, before the hurricane came. I'm saying ever since then I ain't talked to. 10 μέρες μετά τον κυκλώνα, ο Τζέφρι Κις εξακολουθεί να φροντίζει τα 9 παιδιά του συγγενών του. Η δική του οικογένεια ακόμη δεν έχει δώσει σημεία ζωής. My oldest son name, his name Jeffrey Williams. He 11 years old. My oldest daughter, her name's in AK, she 5. My little boy Jeremiah, he 3. My daughter, my baby, she 2. Her name Jella. All them kids, they mama missing, my wife missing. You know what I'm saying? I just hope my kids not dead, man. Ο Calvin Jacob βρίσκεται εδώ με τη γυναίκα, το παιδί και τον εξαδερφό του. Για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, έμαθαν από τις εφημερίδες ότι γλίτωσαν από το κυκλώνα. That's my uncle, that's my cousin, that's my auntie and a bunch of my other cousins and brothers and sisters. Το σπίτι του Jacob και της Λατόγια έχει καταστραφεί. Κανείς τους δεν θέλει να ζήσει ξανά στη Νέα Ορλεάνη. I don't think I could relive. I could just go on and live my life, living down and knowing that people, how people died and how they suffered. It, to me, it's a nightmare. It would be a nightmare to go and live back down there. Το θέμα είναι τώρα πόσοι από τους πολίτες που εκτοπίστηκαν θα γυρίσουν πίσω.
Ο Έλληνας φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Ορλεάνης ήταν από τους πρώτους που επέστρεψαν στα προάστια της πόλης. Εδώ θέλει να ολοκληρώσει και τις σπουδές του. Θα συνεχίσω εδώ, ακάθακτος. My message to you guys that's away from here is to please calm down. They took you away from here with the military and things of that nature. They're gonna bring you back. So many smiling faces today. What's going on? Y'all slipped over here and got some beignets and some cafe au lait? Huh? We will be set within the next couple of days to open up a couple of key areas of the city for full access. Algiers, Central Business District, French Quarter, and Uptown. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. And God, I know I'm one. Ο Κυκλώνας Κατρίνα έφερε στην επιφάνεια την αδιαφορία των Αμερικανικών κυβερνήσεων για την ενίσχυση των αντιπλημμυρικών έργων στη Νέα Ορλεάνη, τις περικοπές των δαπανών για τη βελτίωση των φραγμάτων από τον πρόεδρο Μπους με σκοπό τη χρηματοδότηση του πολέμου στο Ιράκ, αλλά και τη διαπλοκή ενός αξιωματούχου που κλήθηκε να ηγηθεί της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Η καταστροφή ζωγράφησε με τα πιο μελανά χρώματα τις συγκλονιστικές ταξικές ανισότητες στην Αμερικανική κοινωνία. Πολλοί είναι οι Αμερικανοί που έχουν αρχίσει να αναρωτιούνται σε τι χώρα ζουν σήμερα. Πολλά είναι τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Άραγε θα αντιδρούσε διαφορετικά ο κρατικός μηχανισμός αν ο τυφώνας χτυπούσε μια περιοχή με πλειοψηφία λευκού πληθυσμού. Κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά. Το μόνο που γνωρίζουμε τώρα είναι ότι το 1 τρίτο εκείνων που επλήγησαν και πέθαναν στη Νέα Ορλεάνη ήταν φτωχοί και μαύροι. Το προάστιο του Σεντ Μπερνάρντ στα ανατολικά της Νέας Ορλεάνης μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Κανείς δεν ξέρει πώς έσπασε το φράγμα. Οι ειδικοί ήρθαν σήμερα εδώ για να εκτιμήσουν την κατάσταση. The water was high and this barge over here crashed through it and broke through and it just kind of dominoed the flood wall. Or the flood wall failed under the water weight from the erosion and then the barge was sucked through. Ο Στιούαρτ Γουέιτς εργάζεται στο μηχανικό του Αμερικανικού στρατού. Η εξήγηση που δίνει για την καταστροφή του φράγματος είναι απλή. These walls are designed to a category 3, fast moving category 3 hurricane. This was a category 5. CORE believes that water overflowed the top of the levee and eroded it on the inside and then there was so much pressure in the canal it just broke through. Ο Τζον Μαγκουέιτ είναι δημοσιογράφος της μεγαλύτερης σε κυκλοφορία εφημερίδας στη Νέα Ορλεάνη. Με έρευνες και μια σειρά από άρθρα είχε επισημάνει από πολύ νωρίς τον κίνδυνο από ένα κυκλώνα κατηγορίας 4 ή 5. Καμιά κυβέρνηση όμως δεν ήταν διατεθειμένη να πληρώσει το κόστος για να βελτιωθούν τα πράγματα και να σωθεί η πόλη. Many of the upper level officials were dimly aware of what might happen, but they basically crossed their fingers and prayed that it didn't happen while they were in office. What we're seeing today is a result of 40 years of not funding. The President of the United States, the current President, could have invested $100 million the first day he came in office and it would not have had an effect on what happened in New Orleans at all. Because these projects take too long to build, they're too massive. Την ευθύνη για τα αντιπλημμυρικά έργα στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει το Σώμα των Μηχανικών του Αμερικανικού Στρατού. Ο Μάικλ Πάρκερ ήταν διευθυντής της υπηρεσίας μέχρι το 2002, οπότε και αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Well, one of the reasons that I left is because the Office of Management and Budget, we could never agree on what needed to be put in infrastructure. Πέρυσι η κυβέρνηση Bush περιέκοψε τη δαπάνη για αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Ορλεάνη στο 1/10 των χρημάτων που ζητούσαν οι μηχανικοί του στρατού. So the Corps will typically ask for a figure of $20 million for a project. The Bush administration, I think, came back on one of these projects and said, we'll give you $2 million. Water management with the city and with the... In this area, which is the New Orleans area affected by the 17th Street break and London Avenue canal break, we have, you know, an area of about
30 square miles and about 32 billion gallons of water in there. And that's one reason that they Η κατάσταση ήταν γνωστή σε όλους εδώ και δεκαετίες. Το κακό θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα. Μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο είχε σχεδιαστεί ακόμη και η ανατίναξη των φραγμάτων σε περιοχές που ζουν οι φτωχοί, προκειμένου να εκτονωθεί η πίεση του νερού και να σωθούν το επιχειρηματικό κέντρο και οι συνοικίες των πλουσίων. Ο Έλληνας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα, Δημήτρης Νικητόπουλος, επιβεβαιώνει την πληροφορία. Ναι, θα έλεγα με βάση αυτά που έχω ακούσει, υπάρχουν τέτοια σχέδια, τα οποία όμως σε αυτή την περίπτωση από ό,τι φαίνεται δεν τέθηκαν σε λειτουργία, ίσως διότι δεν υπήρχε η άμεση αντίδραση. Αλλά ναι, σχέδια υπάρχουν να εκτονωθεί η πίεση του νερού. Οι ειδικοί στο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα δούλευαν εδώ και ένα χρόνο πάνω σε σενάρια για την αντιμετώπιση ενός καταστροφικού κυκλώνα. We participated in an exercise, Hurricane Pam, in July of 2004, in which we went through an animation just like this for a storm, a mythical storm, and they made all kinds of calculations about how many people would evacuate, how many people would die, how many people, and so I felt very much like I was seeing it all over again. Οι πλέον αρμόδιοι, οι αξιωματούχοι της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, γνώριζαν ίσως καλύτερα από όλους τι θα μπορούσε να συμβεί στη Νέα Ορλεάνη. Μετά την 11η Σεπτεμβρίου όμως, οι προτεραιότητες της υπηρεσίας είχαν αλλάξει. Many people in the disaster management field say that the Bush administration was so obsessed with terrorism in their government focus that they neglected natural disasters and they didn't pay enough attention to FEMA, and thus when the disaster occurred, FEMA did not know what it was doing. Διευθυντής της υπηρεσίας από το 2003 ήταν ο Michael Brown, στενός φίλος του επικεφαλής της προεκλογικής καμπάνιας του Πρόεδρου Bush το 2001. Δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα για να πάρει τη θέση. Everybody knows he had no background in disaster management. His previous job was as the commissioner of the International Arabian Horse Association. Η υπηρεσία παρέλυσε μετά τον κυκλώνα. Ο διαπλεκόμενος διευθυντής της παραδέχθηκε ότι μέχρι και την τέταρτη μέρα αγνοούσε την ύπαρξη 20.000 ανθρώπων που είχαν αποκλειστεί στο συνεδριακό κέντρο. Έπρεπε να περάσουν 5-24 ώρα για να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο εκένωσης της πόλης. Do you think you didn't have enough resources at your disposal? Yeah, this was a catastrophic disaster. Have you been down there? I have not, sir. Then I would really suggest that you do everything you can to go down and see this. In the final analysis, I think we all could have done things better. You know, if I would have known that the cavalry wasn't coming in two or three days, I would have probably planned things a little bit differently. Ο Μάικλ Μπράουν παραιτήθηκε από διευθυντής της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων 2 εβδομάδες μετά τον κυκλώνα. No, I don't have any comments regarding his resignation. I wish him the best. It was a very difficult situation. Στον τυφώνα της ανικανότητας, ο δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης φάνηκε αρχικά να διασώζεται. Ήταν τόσα τα προβλήματα τις πρώτες ώρες που κανείς δεν αναζήτησε τον υπεύθυνο για το σχέδιο εκένωσης της πόλης. Mayor Nagin, prior to the crisis, did not have a plan to evacuate the people without transportation, and there was no plan to have buses or some other means to get them out with a giant hurricane bearing down on the city, and there was also no immediate plan to get them out afterward. Στο σχέδιο υπήρχε ένα ακόμη λάθος. Κατά τη διάρκεια του κυκλώνα, τα σωστικά συνεργεία πήραν εντολή να μετακινηθούν βόρεια του αυτοκινητόδρομου I-12 δεκάδες μίλια μακριά από την πόλη. Well, guess what? They couldn't get back. The bridges are, the trees are down. The causeway's out, I-10's out. They couldn't get back. So for the first 7,206 hours, we had nobody to say no. So I think that the city government under the mayor failed in that regard. Αυτές οι εικόνες δείχνουν τον ξυλοδαρμό ενός 64χρονου μαύρου από τρεις λευκούς αστυνομικούς στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης χθες το βράδυ. Από την ημέρα που ξέσπασε ο κυκλώνας, η αστυνομία της πόλης εμφανίζει συμπτώματα διάλυσης.
250 από τους 1.700 αστυνομικούς της Νέας Ορλεάνης εγκατέλειψαν τη θέση τους. Δύο αυτοκτόνησαν. Κάποιοι εθεάθησαν να συμμετέχουν ακόμη και στο πιάτσικο. Ο αρχηγός τους, ωστόσο, όταν τον συναντήσαμε, δεν ήθελε ούτε να ακούσει τη λέξη κριτική. There's no police department in the history of the world that has ever, ever been tested like this police department. And when you say criticism, that's not really an accurate statement. Για να πλησιάσουμε τον αρχηγό της αστυνομίας, έπρεπε να πάρουμε άδεια από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων που έχει αναλάβει να βελτιώσει το προφίλ του. Ο κύριος Μάρλον στάθηκε πίσω από την κάμερα και στις δύσκολες στιγμές έδινε σκηνοθετικές οδηγίες. Now imagine the convention center. We had Captain Jeff. They had a flying by. You had Captain Jeff Wynn. Ένα μήνα μετά τον κυκλώνα και 15 μέρες μετά από αυτή τη συνέντευξη, ο αστυνομικός διευθυντής της Νέας Ορλεάνης παραιτήθηκε. We expect to become the greatest police department in the world. I think we've already proven that we're the greatest police department in the world. Οι τριτοκοσμικές εικόνες με τους χιλιάδες εγκλωβισμένους και η καθυστέρηση στην επέμβαση του κράτους έκαναν πολλούς να μιλήσουν για ρατσιστική αντιμετώπιση της κατάστασης από την κυβέρνηση και ιστορική αδιαφορία απέναντι στα δεινά φτωχών και μαύρων. Ο George Bush φρόντισε να στείλει αμέσως στην περιοχή την Κοντολίζα Ράις. I am an African American. I'm from Alabama. I can tell you that this response is not a response about color. This is a response about Americans helping Americans. Πού ήταν όμως η Κοντολίζα Ράις την ώρα που ο κυκλώνας έπνιγε τη Νέα Ορλεάνη? Το BBC μετέδωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών αγόραζε παπούτσια στην Πέμπτη Λεωφόρο. In the post-disaster response, I don't think race played a role. I think there are lots of people, white people, in New Orleans and in other parts of the area in Mississippi who have also been neglected by the federal government. I think it was a more general failure to react to disaster. Ο δήμαρχος Ρέι Νέγκεν είχε μιλήσει με σκληρή γλώσσα για την ολιγορία των υπευθύνων τις κρίσιμες στιγμές. 15 μέρες μετά, έσπευσε να καλύψει τον πρόεδρο Μπούς. I was talking to individuals, they were promising things and telling me things, and then they wouldn't deliver, or I would go check, and it wasn't getting done. So my impression is that the right information didn't get to the president quick enough. Ο δήμαρχος επανέφερε την πολιτική ορθότητα στον δημόσιο λόγο. Στη Νέα Ορλεάνη, ωστόσο, ο Αμερικανός Πρόεδρος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σαρωτικό τυφώνα οργής. President Bush, I just wish he was in this situation to see. They knew this hurricane was going to hit. They should have been adequately prepared for it. Where was he? Where was the National Guard? Where were everybody that was in a political office when this here came about? Give me a tank that he's sending to Iraq so I can get home. Give me a Humvee that they're sending to Iraq so I can get home. Iraq ain't our war. He has the power to move a lot of things, but instead I guess he's still worrying about the war that's in Iraq, but this is a war right here. And it's a war amongst us people. Where you stop doing the blame game. And I say, sure, there's a lot of blame to go around, but who wears the shame? And our country wears the shame. I think President Bush will bear some responsibility for that, for not making this type of disaster a priority, for being focused on other things. I think the city and the state bear responsibility for not paying attention to the poorest, most vulnerable segment of the population that they have an obligation to protect.
The problem of the hurricane coming in was a natural disaster. The problem of the infrastructure failing in New Orleans is a man-made disaster. And we could have prevented a lot of that if we had turned around and spent the money that was necessary and put the projects in place that should have been started 30 and 40 years ago. If you want people to be safe, you have to assume that some will not evacuate under any, you know, that you cannot get 100% of people out. That means that you have to make this city survivable to the worst kind of storm that can hit it. Τους επόμενους μήνες δισεκατομμύρια δολάρια θα εισρεύσουν στη Νέα Ορλεάνη. Οι μηχανικοί του Αμερικανικού στρατού εκτιμούν ότι η ανύψωση των φραγμάτων, ώστε να οχυρωθεί η πόλη, θα κοστίσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το συνολικό κόστος από τον κυκλώνα Κατρίνα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 200, ίσως και τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια, όσο δηλαδή η παραμονή του Αμερικανικού στρατού στο Ιράκ και το Αφγανιστάν για 4 χρόνια. Όλοι συμφωνούν ότι θα κόστιζε τελικά πολύ λιγότερο στην Αμερικανική κυβέρνηση να προστατέψει την πόλη παρά να την αφήσει να καταστραφεί. Πολύ πριν από την Κατρίνα, η Νέα Ορλεάνη χτυπήθηκε από έναν άλλο τυφώνα φτώχειας, ρατσισμού και διαφθοράς. Και η ζημιά από αυτόν τον παλιότερο τυφώνα χρειάζεται πολλά δισεκατομμύρια για να διορθωθεί. Ένα τελευταίο ενδιαφέρον στοιχείο είναι το ποιες εταιρείες ανέλαβαν τα έργα ανοικοδόμησης στη Νέα Ορλεάνη. Η Shaw Group, η Halliburton και η Bechtel National είναι γνωστές για τις διασυνδέσεις τους με το Λευκό Οίκο. Δίνουμε ραντεβού για την Τρίτη, 8 Νοέμβρη, με μια αποστολή της εμπόλεμης ζώνης, σε μια χώρα που ο Τζορτζ Μπους συγκαταλέγει στον λεγόμενο άξονα του κακού. Καλή σας νύχτα. And we're going to bring the spirit that makes New Orleans one of the greatest, unique cultural cities. Another hurricane and storm. We're gonna pray for the best. And Mother Nature is not finished with us. My mother says it comes in threes. July we had Cindy. September we had Katrina. Να τα κάνει πως τα ξεθυμάνει. Και που θα ξεσπάσει από το θεό του γονική παροχή. Βρήκε όλα και ριπλάση που να σηκάσει. Μας έδειξε ότι τολμά να πνίξει μέσα στην καλύβα του τον Παλμαθωμά.